Όλο ένα και αυξάνονται τα κρούσματα του ιού στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη, ανεβάζοντα τον αριθμό των προσβεβλημένων στου 16. Σύμφωνα με την R.gr, εξητήριο πήρε σήμερα μία 59χρονη από τον Εχίνο, η οποία τι τελευταίε 10 ημέρε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αναφορά Αλεξανδρούπολη, ανεβάζοντα τον αριθμό των ατόμων που αποθεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό στου 52. Το Σαββατοκύριακο έγιναν πέντε νέε εισαγωγέ. Πρόκειται για δύο γυναίκε 37 και 62 χρόνων από την πόλη τη Κομοτηνής και έναν 72χρονο από το Κικίδιο Κομοτηνής, καθώ και ένα 45χρονο και μία 72χρονη από τον Εχίνο. Τη Δευτέρα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφορά συνολικά 16 άτομα. Από αυτά τα τέσσερα νοσηλεύονται στην Μονάδα Ειδικών Λοιμόξεων και 12 στην COVID-19. Ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε 21 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Επιπλέον, δεν έχει καταγραφεί κάποιο νέο θάνατο το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά τα θύματα είναι 190, ενώ οι περιπτώσει του COVID-19 φτάνουν πλέον τι 3.287. Οκτώ συμπολίτε να συλλέγονται διασωλυνωμένοι. 725 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1836 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οκτώ συμπολίτε μα νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι. Η διάμεση ηλικία του είναι 69 ετών. Μία είναι γυναίκα και οι υπόλοιποι άντρε. Το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος δεν έχει καταγραφεί όπως είπαμε κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 190 θανάτους συνολικά στην χώρα. 60 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μέσα σε 50 ημέρες οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ έχουν πραγματοποιήσει 2.449 αποστολές λαμβάνοντας 41.750. 85 δείγματα, γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο Twitter ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια. Ο επικεφαλή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, όπω αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάλεσε τι κυβερνήσει και τι κοινωνίε να προετοιμαστούν για μελλοντικέ πανδημίε, οι οποίε ενδέχεται να ξεσπάσουν σε οποιαδήποτε χώρα ανά πάσα στιγμή και να σκοτώσουν εκατομμύρια ανθρώπου, επειδή δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν γνωρίζουμε πού ούτε πότε θα εμφανιστεί η επόμενη πανδημία. Όμω γνωρίζουμε ότι θα έχει φρικτέ επιπτώσει στον παγκόσμιο τρόπο ζωή και την οικονομία, προειδοποίησε ο Τέντρο. Από την πανδημία COVID-19 έχουν πεθάνει τουλάχιστον 465.300 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν εμφανίστηκε επισήμω στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό που έγινε από επίσημε πηγέ έω το βράδυ τη Κυριακή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική είναι πλέον πληγή σαν χώρα με τουλάχιστον 120.000 θανάτου ενώ ακολουθούν η Βραζιλία με 50.000, η Βρετανία με 42.000, η Ιταλία με 34.000 και η Γαλλία με 30.000. Ο νέος κορονοϊός έχει μολύνει περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Βραζιλία, καθώς η Λατινική Αμερική είναι αυτή την περίοδο το επίκεντρο της πανδημίας με περισσότερους από 20.000 νεκρούς στο Μεξικό, 8.000 στο Περού και 1.000 στην Αργεντινή.